Ωραία. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής ποσοστό και αριθμό από τη Δέσποινα Βλεπάκη, 8 η ώρα, 8 και 2 πρώτα λεπτά, πόσοι έχουν ψηφίσει και το Βαγγέλη Κοκολάκο. Δέσποινα, σε παρακολουθώ από το μεσημέρι που δίνεις διαρκώς στοιχεία. Κάναμε αυτή τη σύγκριση με το 21 που βρισκόμαστε. Κάποια στιγμή υπήρχε αυτή η εκτείναξη και έφτασε στο 24%. Τώρα έχει αρχίσει και πέφτει. Ήταν πριν από λίγο στο 10-11. Εκεί είμαστε. Και στο 31 είχε φτάσει το πρωί, όπως μεταδώσαμε στο Sky νωρίς το πρωί. Φέη, εκείνη την ώρα στις 9 ήταν 31% ο ρυθμός συμμετοχής σε σχέση με το 21. Τώρα, όπως το λες, βρισκόμαστε στο 11%. Από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι έκανε μια κοιλιά, όμως υπάρχει ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη. Έχουν ξεπεράσει τους ψηφοφόρους, τους πολίτες που πήγαν στην κάλυπες το 2021 για να ψηφίσουν για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Δόθηκε και μια ώρα παράταση για τις ουρές που είχαν δημιουργηθεί. Έτσι, περιμένουμε λοιπόν τουλάχιστον μέχρι τις 8. Η εκτίμηση αυτή την ώρα και με βάση αυτό το ρυθμό είναι ότι θα φτάσουν, μπορεί και να ξεπεράσουν τις 300.000 οι πολίτες που θα πάνε να επιλέξουν τη νέα ηγεσία. Είχαμε προηγουμένως στοιχεία από κόσμο, από ψηφοφόρους που είναι αυτή τη στιγμή σε κάποια εκλογικά κέντρα. Επί παραδείγματι μου είπαν σε ρεπορτάζ που κάναμε νωρίτερα ότι ήταν στην Κηφισιά τεράστιες ουρές αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Θα δοθεί και άλλη παράταση ή είναι μέχρι τις 8 και τέλος? Κοίταξε, Φέη, αυτά θα τα αποφασίσει η Επιτροπή Δεοντολογίας με βάση τα δεδομένα που θα δει ακόμα και πριν την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσε, ας πούμε, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στα εκλογικά κέντρα που υπάρχουν ουρές να επιτρέψουν στον κόσμο να ψηφίσει και να κλείσουν οι κάλπες. Δεν υπάρχει πληροφορία για αυτό αυτή για την ώρα. Δούμε. Παρακολουθούν εκλογικό κέντρο, παραεκλογικό κέντρο σε όλη την περιφέρεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας και θα αποφασίσουν να κάνουν το καλύτερο για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που θέλουν να ψηφίσουν Δέσποινα, για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έναν αριθμό. Πρέπει να σου πω όμως, Φέη. Ναι. Θέλω να σου πω και εγώ έναν αριθμό, Φέη, που είναι κρίσιμος, σημαντικός, είναι αχαρτογράφητα τα νερά αυτά και γι' αυτό δεν είναι πολύ εύκολο κανείς να εκτιμήσει ποιο θα είναι το δίδυμο. Περίπτωση. Είναι 150.000 από αυτούς που σου είπα, τους 275.000, οι 150.000 είναι νέοι μέλη και φίλοι. Τι σημαίνει αυτό και θέλω να το... νομίζω ότι είναι σημαντικό για την ανάλυση μας. Είναι άνθρωποι που πρώτη φορά ασχολήθηκαν με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί? Δεν το ξέρουμε. Γιατί στις εκλογικές αναμετρήσεις του ΠΑΣΟΚ, όσοι πάνε να ψηφίσουν ως φίλοι μετά από λίγο καιρό διαγράφονται. Άρα μπορεί δεν υπάρχουν κάποιοι τα στοιχεία. Από τους 150.000 να είχαν ψηφίσει ως φίλοι την προηγούμενη φάση, ενδεχομένως το 2021, ξαναπήγαινα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα τα στοιχεία που μας δίνεις, Δέσποινα. Ολοκλήρωσε λίγο τη σκέψη σου να πάμε και στο πνευματικό κέντρο, στο Βαγγέλη τον Κοκολάκο. Προφανώς είχε ενδιαφέρον αυτές οι 150.000 να δούμε ποιοι είναι, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες ότι μπορεί να μην είναι, ναι, και από το χώρο του κέντρου όλοι. Έτσι. Όλα τα στρατηγεία αυτές τις ψήφους μετρούν και αυτές τις ψήφους θέλουν να καταλάβουν που, σε ποια δεξαμενή έχουν απορροφηθεί. Όλα αυτά θα τα δούμε κοντός ψαλμός. Υπολογίζουν αυτή την ώρα με το δεδομένο ότι 8 κλείνουν οι κάλπες, ότι περίπου 9.30 θα αρχίσουμε να έχουμε τις πρώτες ασφαλείς. Βαγγέλης Κοκολάκος, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Λεπτό προς λεπτό το ρεπορτάζ, Φέη. Οι συνδέσεις εκεί από το πρωί είναι αρκετές, Βαγγέλη, γιατί εκεί ψήφισαν και αρκετοί εκ των υποψηφίων. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και αν είναι ένα από τα κέντρα που έχει και ουρά αυτή την ώρα που μιλάμε? Βλέπω αρκετό κόσμο πίσω σου. Έχει πολύ κόσμο, Φέη. Έχει ουρές εδώ στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Ωστόσο, παρά τον κόσμο που υπάρχει, η διαδικασία διεξάγεται ομαλά, γιατί έχουν στηθεί και 5 κάλπες. Όπως μας έλεγαν εδώ, μάλιστα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίσουν όλοι όσοι έχουν έρθει. Και διαβεβαιώνουν τον κόσμο ότι παρά τις ουρές θα ψηφίσουν. Μέχρι και πριν από λίγο, Φέη, εδώ στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων είχαν ψηφίσει περισσότεροι από 2.100 πολίτες. Και μάλιστα, συνομιλώντας με κάποιους από αυτούς, μας είπαν ότι είναι μια γιορτή της δημοκρατίας σήμερα. Ανεξαρτήτως το ποιος θα κερδίσει την διαδικασία, μας είπαν το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι ενωμένο δυνατό. Ένα σύνθημα που βγαίνει από τα βάθη, από το παρελθόν και θυμίζει πολλά σε πολλούς. Πάμε και στην Κρήτη, πάμε στο Ηράκλειο, στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε εκεί πώς είναι τα πράγματα, να πάρουμε λίγο εικόνα από επαρχία Χάρη και από ένα νησί που για χρόνια ήταν πράσινο. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα? Λοιπόν,
Η κατάσταση το πρωί δεν ήταν αυτή που περίμεναν τα στελέχη, τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στην πόλη του Ηρακλείου και στα μεγάλα εκλογικά κέντρα της πόλης του Ηρακλείου, στο κέντρο της πόλης. Όμως από το μεσημέρι, μετά τις 5 και μετά, έχει αρχίσει μια μαζική προσέλευση. Το βλέπετε και πίσω μου, υπάρχει αρκετός κόσμος. Η ουρά ήταν ακόμα μεγαλύτερη λίγο πριν τις 7 μέχρι και που δόθηκε η παράταση. Και αυτό που κάνει εντύπωση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κόσμος συνεχίζει να καταφτάνει με έναν ικανοποιητικό ρυθμό, εκτιμώντας όλοι ότι εκεί που έλεγαν ότι θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα σε επίπεδο νομού Ηρακλείου αλλά και Κρήτης η συμμετοχή του κόσμου, τώρα ίσως να το δούμε να ξεπερνάει. Δηλαδή 18.000 άνθρωποι είχαν ψηφίσει περίπου το 2021 στο Ηράκλειο, εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσουν και τους 20.000 που ήταν ο στόχος πριν ξεκινήσουν οι εκλογές. Σε όλες τις κάλπες υπάρχει αυτή τη στιγμή προσέλευση, ειδικά σε περιφερειακά και σε δήμους της ενδοχώρας υπάρχει κόσμος που θέλει να ψηφίσει, και ενώ στο Ηράκλειο δεν υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή, ήταν μεγαλύτερη συμμετοχή στις κάλπες της ενδοχώρας. Βλέπουμε, Χάρη, την ουρά πίσω σου. Για να πάμε λίγο και Πάτρα στο Χρήστο Στρατουλάκο, να δούμε και εκεί τι γίνεται. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Φέη. Από την Πάτρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γυμνάσιο. Όπως θα μπορέσετε να δείτε με τη βοήθεια του Βασίλη του Δάρμα, είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος και αυτή την ώρα έρχεται προκειμένου να ψηφίσει. Και πολλοί νέοι άνθρωποι. Την παράταση, η οποία πολλούς εδώ... νέους βλέπω, είναι Χρήστο. Είναι και νέοι άνθρωποι. Είναι, Φέη, εδώ και μια ώρα που βρισκόμαστε και εμείς εδώ βλέπουμε αρκετά νέα παιδιά, νεαρούς φοιτητές σε ηλικία, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ προκειμένου να ψηφίσουν. Υπάρχουν ουρές. Βλέπω ότι ακόμα έρχεται κόσμος ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για την εκλογή του νέου Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Να σου πω καταρχήν ότι βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σχολείο της Πάτρας, εδώ που έχουμε τρεις πρωθυπουργούς να έχουν φοιτήσει στο δεύτερο γυμνάσιο της πόλης. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου, οπότε καταλαβαίνεις για ποιο λόγο υπάρχει μια βαρύτητα ιδιαίτερη. Εδώ επιλέχθηκε ακριβώς στο συγκεκριμένο σχολείο. Από ό,τι γνωρίζουμε, όπως είπε και η Δέσποινα λίγο νωρίτερα, τα στοιχεία τα οποία έχει από τη Χαλαιότερη Κούπη, εδώ στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του 2021 είχαν ψηφίσει περίπου 11.700 πολίτες. Είναι ακριβώς η ίδια άνοδο, δηλαδή εκτιμούν ότι σε επίπεδο Αχαΐας θα φτάσουμε τις 13.000 φίλους, στελέχη και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα ψηφίσουν. Αντίστοιχη εικόνα, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει και στην Ηλία, επίσης ένα παλιό προπύργιο του ΠΑΣΟΚ, όπως και στην Ατωλακαρνανία, όπου μου μεταφέρουν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σε σχολεία του Αγρινίου υπάρχει κόσμος ο οποίος περιμένει στις ουρές προκειμένου να ψηφίσει. Από εδώ πάντως μας λένε ότι εάν χρειαστεί θα ενημερώσουν τη Χαριλάου Κούπη προκειμένου να δοθεί παράταση, γιατί είναι μεγάλη η ροή και εδώ στο σχολείο που βρισκόμαστε εδώ στην Πάτρα, αλλά και περιφερειακά τη πόλη των Πατρών, όπου ακόμα συνεχίζεται η διαδικασία. Κάποια ψηλά προβλήματα, μικρά προβλήματα, μου επιτρέπετε, υπήρξαν το πρωί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Τέλος, κλείνοντας, ένα σχόλιο το οποίο πήρα από αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα, από όλους τους υποψηφίους, είναι ότι ο μεγάλος στόχος, πέρα από την εκλογή του Προέδρου, είναι να κερδίσει και πάλι το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, σε επίπεδο Αχαΐας. Και κατά τα ψέματα, ήταν ένα προπύργιο του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλές δεκαετίες εδώ η περιοχή. Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω πάντως από τις συνδέσεις που κάναμε μέχρι στιγμής και στην Κρήτη και στην Πάτρα, είναι ότι υπάρχει ροή και συνεχίζεται και υπάρχει. Οπότε ήταν απολύτως απαραίτητη αυτή η παράταση που δόθηκε μέχρι τις 8. Όπως σας είπα από πληροφορίες δικές μου, και εδώ σε εκλογικά κέντρα της Αττικής υπάρχει αυξημένη ροή, σαν να έκανε μια κοιλιά εκεί γύρω στο απόγευμα. Και ξαφνικά σε κάποια εκλογικά κέντρα, δεν ξέρω αν είναι σε αρκετά, υπάρχει αυτή η ροή και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν και αρκετοί νέοι άνθρωποι, ειδικά στην Πάτρα. Πολύ νεαρές ηλικίες.